Κύριε Πρόεδρε, δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα αν αξίζει τον κόπο να έρθω εδώ στη Βουλή, να παραβρεθώ, να σπαταλήσω μέρος του πολύτιμου χρόνου μου και εγώ και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να βρεθώ σε μια καταφανώς, εμφανώς, κακοστημένη απόπειρα αντιπερισπασμού που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης με αυτή την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τρεις υπουργούς της κυβέρνησης, όλος τυχαίως, που την θυμήθηκαν μετά από το ξέσπασμα αυτού του μεγάλου σκανδάλου της Νοβάρτης και τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή και αφορά 10 πρόσωπα για τα οποία συστήσαμε προανακριτική επιτροπή. Αν έχει δηλαδή νόημα να ερχόμαστε εδώ και να σπαταλάμε τον χρόνο μας προκειμένου να παρακολουθούμε την άσκηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την άσκηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μία φθηνή επικοινωνιακή γυμναστική αντιπερισπασμού. Ήρθα όμως για να ακούσω τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι το οφείλω, και για να και ακούγοντάς τον, θέλησα να πάρω το λόγο και ορισμένες παρατηρήσεις. Ακούγοντας αυτή την ομιλία που μάλλον, βλέποντας τα πρόσωπα των βουλευτών της αντιπολίτευσης, μάλλον τους γέμισε με απεσιοδοξία και θλίψη. Μια ξέπνοη ομιλία, μας κοιμήσατε επί 35 λεπτά, ευτυχώς το τέλος ανεβάσατε στημένα κι αυτό, μέσα από το κείμενο που κάποιοι σας έχουν ετοιμάσει τους τόνους, για να μας πείτε να ντραπούμε δήθεν, διότι καταστρέφουμε τη χώρα. Θα ξεκινήσω όμως με τα σοβαρά θέματα. Διότι στην εισαγωγή σας και εσείς ξεκινήσατε με τα θέματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική. Θέματα, κύριε Μητσοτάκη, τα οποία καλό θα ήταν να τα αφήσουμε έξω από το γήπεδο μιας αντιπαράθεσης προκειμένου να αποκτήσουμε επικοινωνιακά ωφέλη. Και είχα την εντύπωση ότι εσείς επιχειρήσατε το τελευταίο διάστημα να τα αφήσετε έξω, δεν αντέξατε όμως τον πειρασμό. Ήρθατε εδώ για να καταγορήσετε την κυβέρνηση. Και βεβαίως θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι εγώ δεν θα μπω στον ίδιο ρόλο που εσείς πριν από λίγο μπήκατε. Θα πω όμως ότι πράγματι η περιοχή μας τα τελευταία χρόνια είναι μια περιοχή αστάθειας. Ότι πράγματι αλλάζει ποιοτικά η συμπεριφορά των γειτόνων μας και πρέπει αυτό να μας προβληματίσει. Θα πω ότι πράγματι έχουμε γύρω-τριγύρω μας μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή με πολεμικές συγκρούσεις στο Βορρά, στην Ουκρανία, στο Νότο, παλαιότερα στη Λιβύη, στη Συρία για πολλά χρόνια. Και βεβαίως με εξελίξεις οι οποίες ορθώς εγκυμονούν ανησυχίες. Αναφερθήκατε όμως και είπατε ότι η κυβέρνηση αυτή χειρίζεται τα εθνικά θέματα με επιπολαιότητα. Θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι εδώ και 3 χρόνια η χώρα έχει ανακτήσει το ρόλο που της αναλογεί σε αυτή την έθραυστη περιοχή ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς εδώ, αλλά το αναγνωρίζουν όλοι οι ηγέτες, ισχυροί ηγέτες που έχουν επισκεφθεί όλη κατά σειρά τη χώρα τα τελευταία χρόνια, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, και βεβαίως αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά έγινε χάρη σε μια συστηματική προσπάθεια και σε στρατηγική και με σχέδιο, με στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικές χώρες της περιοχής και μέσα από μια πολιτική διαρκούς, αν θέλετε, ένδειξης καλής θέλησης από πλευράς μας στους γείτονές μας. Και βεβαίως αυτό εκφράστηκε τόσο με την δική μου παρουσία 3 φορές σε λιγότερο από 6 μήνες στην Τουρκία, τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα στην
ευρωτουρκική συμφωνία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν με έναν δύσκολο γείτονα διάβλη επικοινωνίας και έτσι πρέπει να γίνεται. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να θυμίσω στο σώμα και κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι δεν είναι η πρώτη φορά που με τους γείτονές μας υπάρχουν εντάσεις. Μάλιστα, πριν από 20 και πλέον χρόνια είχαμε βρεθεί πολύ κοντά και σε μία σύραξη, ένα θερμό επεισόδιο. Και θέλω να σας θυμίσω τι. Το γεγονός και τη σύγκριση, την αντιπαραβολή της δυνατότητας που είχα εγώ την επόμενη μέρα, όχι ενός θερμού επεισοδίου βεβαίως, αλλά ενός επικίνδυνου επεισοδίου, στην ίδια περιοχή των Ημείων, να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, σε αντιδιαστολή και σε αντιπαράθεση με το τι έγινε τότε, που ο τότε Πρωθυπουργός περίμενε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να μεσολαβήσουν για να τις ευχαριστήσει την άλλη μέρα, κατόπιν όμως μιας τραγικής εξέλιξης. Και να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι αμέσως μετά στη Σύνοδο Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο βγήκε τότε ως απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν συμπεράσματα, το λεκτικό των οποίων ούτε λίγο ούτε πολύ παρέπεμπε τις δύο χώρες, προσέξτε, η Ελλάδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία όχι, να λύσουν τις διαφορές τους στη Χάγη. Και συγκρίνεται το με την ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος Τούσκ για λογαριασμό των 27 που συνεδριάσαμε λίγο πριν και με την οξύτατη αναφορά, την απόλυτη καταδίκη στην προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας που πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο για να έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Συγκρίνεται τα. Και θα ήθελα επίσης, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω το εξής. Σε τέτοια ζητήματα δεν χωράει ανευθυνότητα. Στα εθνικά θέματα δεν χωράει ανευθυνότητα. Πριν από λίγες μέρες, ο στενός σας συνεργάτης, ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε στη δημόσια τηλεόραση και προκλητικά τοποθετήθη ότι η τουρκική παραβατικότητα οφείλεται στην προκλητικότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και σας ερωτώ, υιοθετείτε αυτή την άποψη του στενού σας συνεργάτη? Φταίει η Ελλάδα για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και αυτό οφείλεται στην προκλητική στάση της Ελλάδας στο Αιγαίο? Περιμένω την απάντησή σας, γιατί αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Α, δεν το είπε αυτό. Α, όλοι όσοι παρακολουθήσαμε βλέπαμε άλλη εκπομπή. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Να είστε λοιπόν σοβαρότεροι και υπευθυνότεροι όταν ομιλείτε για θέματα εθνικά. Θέλω να κλείσω λέγοντας για τα θέματα αυτά ότι την ίδια ανεύθυνη στάση κρατήσατε και όταν είχα την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, όπου σπεύσατε να ανακοινώσετε με επίσημη ανακοίνωσή σας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τάχα σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που στόχο είχε την αποκλιμάκωση, λες και ακούγατε την επικοινωνία, δεν επιχειρηματολόγησε στον Τούρκο Πρωθυπουργό για την ελληνικότητα των ημείων. Και λίγες μέρες αργότερα βεβαίως, όταν εσείς ήσασταν στο Μόναχο, συναντήσατε τον Τούρκο Πρωθυπουργό, καθίσατε σε ένα τραπεζάκι στο οποίο υπήρχε μονάχα η τουρκική σημαία, την ελληνική την είχε πάρει ο αέρας, είχε ανέμους εκείνη την περίοδο στο Μόναχο, και βεβαίως και εσείς, σωστά ενδεχομένως, δεν κάνετε το λιοντάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν λέω άλλα μπροστά και άλλα πίσω.
Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, ό,τι είχα να πω σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση, την αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα είπα μπροστά στον κύριο Ερντογάν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ας τολμήσετε και εσείς να τα πείτε τα ίδια. Για την κατοχή της Κύπρου, για την προκλητική συμπεριφορά. Και κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Χρειάζεται... Μη μιλάτε, μιλάω εγώ τώρα. Μη με διακόπτετε, σας άκουσα με προσοχή. Και κλείνω λέγοντας ότι χρειάζεται πράγματι ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να σταθμίζουμε τα βήματά μας. Ένα θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό. Είναι αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, είναι αδιαπραγμάτευτη η αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα συνεχίσει να είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Και ας το έχουν καλά όλοι αυτό στο μυαλό τους. Παιχνίδια με την Ελλάδα δεν μπορούν να παίζουν. Η Ελλάδα έχει ανοιχτές πάντα τις πόρτες του διαλόγου για συνεννόηση και συνεργασία, όχι για παιχνίδια. Έρχομαι τώρα στα θέματα για τα οποία μας φέρατε σήμερα εδώ. Γιατί δεν μας φέρατε για τα εθνικά θέματα, εξ όσων έχω καταλάβει. Έρχομαι λοιπόν εδώ, κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας καλείται σήμερα να αποφασίσουμε και ο τρόπος που επιχειρείται αυτόν τον αντιπερισπασμό έχει, αν θέλετε, μία παιδιάστικη λογική. Τι λέτε με λίγα λόγια? Προφανώς και όλα όσα σας λέμε δεν έχουν βάση περί ποινικής ευθύνης των υπουργών σας, ούτε εσείς οι ίδιοι δεν τα πιστεύετε. Εσείς οι ίδιοι οι οποίοι θεωρείτε, για παράδειγμα, κουκουλοφόρους μάρτυρες, αυτοί που έχουν καταθέσει ενόρκως και προστατεύονται βεβαίως με βάση τον νόμο και τους θέτει κουκουλοφόρους, υιοθετείτε μια ανώνυμη επιστολή και μάλιστα γεμάτη ανακρίβειες που δεν γνωρίζει καν ποιος είναι υπουργός. Προφανώς και δεν έχει καμία νομική βάση όλη η επιχειρηματολογία που αναπτύξατε. Αλλά τι λέτε? Λέτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνουμε εμείς την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους τρεις υπουργούς, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα του ότι δεν έχει προφανώς τίποτα να φοβηθεί, ψηφίσει υπέρ, τότε θα βγείτε και θα πείτε, ορίστε, παραδέχονται την ενοχή τους, είναι και αυτοί μπλεγμένοι, έχουν και αυτοί λαδιές, άρα όλοι ένοχοι. Άρα κανείς ένοχος, εφόσον όλοι ένοχοι. Αν δεν ψηφίσουμε, πράγμα το οποίο επιλέξαμε να κάνουμε για να προασπίσουμε τη σοβαρότητα του Κοινοβουλίου και των διαδικασιών, αν δεν ψηφίσουμε την προανακριτική που εσείς προτείνετε, θα βγείτε και θα πείτε, δεν ψηφίζουν γιατί κάτι έχουν να κρύψουν. Δεν ψηφίζουν γιατί έχουν να προστατεύσουν τους υπουργούς τους. Δεν παραπέμπουν τους δικούς τους, παραπέμπουν μόνο τους δικούς μας. Και το άλλο, το αμίμητο, μα εμείς ψηφίσαμε. Τι ψηφίσατε εσείς? Πότε τα ψηφίσατε? Σας έβλεπα να κάθεστε στα έδρανα και να βγάζετε έξω από το πλαίσιο του κανονισμού κάποιες δηλώσεις. Δεν τολμήσατε καν να φτάσετε στην κάλπη για να ψηφίσετε, όταν είχατε προαναγγείλει ότι θέλετε προανακριτική. Ελάτε, σας παρακαλώ. Αφήστε τις προτάσεις από κάτω. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν αυτή είναι η παιδιάστικη λογική. Για να είναι win-win η στάση, το αποτέλεσμα, όποια στάση και αν έχει, είναι του τσακαλώτου αυτά, ναι, είναι win-win. Να είναι σε κάθε περίπτωση δηλαδή ευνοϊκή για σας η εξέλιξη. Όμως γελιέστε. Γιατί γελιέστε? Γελιέστε διότι με αυτή την τακτική εκτίθεστε περισσότερο. Πρώτον, γιατί παριστάνετε στο ελληνικό λαό τους χθεσινούς. Λες και δεν έχετε προϋπάρξει σε κυβερνητικούς στόχους σε αυτή τη χώρα. Λες και δεν είναι οι δικές σας κυβερνήσεις και σχεδόν τα ίδια πρόσωπα
που λέει λάτρησαν επί δεκαετίες τη χώρα και την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Λες και ο κόσμος που σας ακούει δεν έχει καταλάβει τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, γιατί το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι το πάρτι του μαύρου χρήματος στην υγεία, όπως και τα 400 και πλέον εκατομμύρια των θαλασσοδανείων, το σύστημα της διαπλοκής που από ό,τι μαθαίνουμε και μαθαίνουμε διαρκώς καινούργια που έρχονται στη δημοσιότητα και από τη Γερμανία, ελπίζω να μην είναι και αυτό σκευωρία κατά την άποψή σας, για το 7% που πήγαινε στα μαύρα ταμεία, τα κομματικά σας ταμεία, ένα σωρό σκάνδαλα, το σκάνδαλο της Siemens και άλλα, για όλα αυτά, τα οποία τα γνωρίζει πια ο ελληνικός λαός, αποδεικνύεται ότι δεν είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε έστω και την ελάχιστη πολιτική ευθύνη. Και τρίτον, και σημαντικότερον, κάνετε λάθος και εκτίθεστε, διότι σαν τον δολοφόνο που γυρνάει διαρκώς στον τόπο του εγκλήματος, εσείς μας φέρνετε ξανά και ξανά στο κοινοβούλιο να συζητάμε γιατί, για το αδύνατο σημείο σας. Να συζητάμε για αυτό το πάρτι, για αυτή τη ρεμούλα, για αυτή τη λαϊλασία, για αυτές τις ευθύνες. Αρχικά αρνηθήκατε την ύπαρξη του σκανδάλου. Μετά αποδεκτήκατε ότι υπάρχει σκάνδαλο. Αλλά αρνηθήκατε την εμπλοκή ουδήποτε πολιτικού προσώπου. Αργότερα επιχειρήσατε να τρομοκρατήσετε τη δικαιοσύνη και τους μάρτυρες, τους προστατευόμενους. Ελπίζετε να ξεφύγετε με διαδικασίες παραγραφής που ήδη έχετε φροντίσει να θεσμοθετήσετε και να ψηφίσετε με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Βενιζέλο που ήταν εμπνευστής αυτού του περιβόητου νόμου. Και τώρα επιχειρείτε φθηνούς αντιπερισπασμούς. Λες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που ακριβώς επιχειρείτε να πράξετε και να πετύχετε. Σας άκουσα όμως, κύριε Μητσοτάκη, κάνατε το λάθος μάλλον να μιλήσετε για άλλη μια φορά από αυτό εδώ το βήμα για το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα. Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε? Τι θέλετε να συγκρίνετε? Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έναντι της ηθικής, της πανθομολογούμενης ηθικής απαξίας του παλιού πολιτικού συστήματος, του οποίου βασικοί εκφραστές είστε εσείς οι ίδιοι και τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Κάνατε το λάθος να αναφερθείτε και στον κύριο Παπαγγελόπουλο, εσείς να μιλάτε για οικογενειοκρατία και για διορισμούς σε μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοκοινωνικά κριτήρια και δεν διορίζει τους δικηγόρους της. Δεν διορίζει τους δικηγόρους της. Παρακαλώ. Εσείς είχατε διορίσει. Παρακαλώ. Και τα τρισέγγωνα και μέχρι και όλα τα βαφτιστήρια που είχε ο νομός των Χανίων και ολόκληρη η Κρήτη. Και μιλάτε εσείς για οικογενειοκρατία. Κάνατε όμως ολόκληρο χαμό, εκτός από τα σόγια του Πολάκη, βέβαια, ξέρονται. Κάνατε ολόκληρο χαμό για την επέκταση επιδόματος ενοικίου και σε εξοικονομικούς υπουργούς, γιατί οι βουλευτές το είχαν πάντα και επεκτάθηκε αυτό, το ψηφίσατε κι εσείς, και η κυρία Αντωνοπούλου αποφάσισε να παραιτηθεί από ευτυχία, γιατί κατανόησε ότι έπραξε σφάλμα. Διότι είχε νομίμως το δικαίωμα να λάβει αυτό το επίδομα. Εν τούτης, δεδομένης της οικονομικής της επάρκειας, δεν έπρεπε να το κάνει. Σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Αντωνοπούλου είχε την ευτυχία να παραιτηθεί για 23 χιλιάρικα, για 23 χιλιάδες ευρώ. Για τα 23 δισεκατομμύρια που είναι η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από το σκάνδαλο του φαρμάκου, θα παραιτηθεί ποτέ κανένας δικός σας? Θα υπάρξει ποτέ ευτυχία από κάποιο στέλεχος παράταξή σας? Αλλά βεβαίως η λέξη ευτυχία γνωρίζω ότι σας είναι άγνωστη. Προφανώς αυτή η λέξη υπάρχει μονάχα στο λεξιλόγιο της αριστεράς.
διότι δεν εξηγείται αλλιώς. Ο γραμματέας του κόμματός σας σε δικογραφία συνελήφθη να συνομιλεί με μαφιόζους και να δέχεται δώρα έναντι διευκολύσεων. Καμία ευθυξία. Ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, βασικός φερόμενος ως εμπλεκόμενος, προσέχω τα λόγια μου, βασικός φερόμενος εμπλεκόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης, αρνείται φυσικά να παραιτηθεί, καμία ευθυξία. Ο βουλευτής σας, κύριος Δαβάκης, ξεσπά σε ένα πρωτοφανές ρατσιστικό παραλήρημα απέναντι σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, σας εκθέτει προσωπικά και την παράταξή σας, καμία ευθυξία. Η ευθυξία, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια λέξη που δεν εγγράφεται προφανώς στο δικό σας λεξιλόγιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Μας κρίνουν οι πολίτες, μας κρίνει ο ελληνικός λαός με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Πολύ πιο αυστηρά κρίνει εμάς. Και ξέρετε κάτι. Αυτό είναι και το γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός μας κρίνει με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Και στο κάτω-κάτω, και κλείνω με αυτό, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Αντωνοπούλου παραιτήθηκε από ευθυξία και επέστρεψε τις 23.000 ευρώ στα δημόσια ταμεία. Εσείς τα 200 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα που πήρατε με θαλασσοδάνεια από τις τράπεζες λεφτά του ελληνικού λαού θα τα επιστρέψετε ποτέ στο ελληνικό δημόσιο ή θα είναι για πάντα δανεικά και αγύριστα? Και ένα τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάνατε επίσης το λάθος να αναφερθείτε και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος προφανώς και βρίσκεται στην πρότασή σας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προφανώς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, για έναν λόγο, γιατί δεν τον αγαπάω ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε, οι δικοί μας φίλοι και συνεργάτες μπορεί να υπήρξαν ήσυχα, κύριε Καράβου, και ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ. Δεν υπήρξαν όμως ποτέ ιδιοκτήτες offshore, οι δικοί μας συνεργάτες, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά την οποία την έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός.